κάτσε να του ρίξω μία ματιά. Αχ, γι' αυτό το πτυχίο ρε παιδάκι μου τόσα χρόνια στο θρανείο, ε. Το πιστοποιητικό το έχεις μαζί σου. Ε, βέβαια το έχω έτσι. Πώς θα έπαιρνα το πτυχίο χωρίς πιστοποιητικό, εδώ το έχω. Άντε βρε, καλή στα διαδρομία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μου χρειάζεται και ένα καλό γλύψιμο να αποκατασταθώ. Γλύψιμο? Ναι. Τι γλύψιμο? Όταν λέω γλύψιμο εννοώ μέσον. Πες μου το γιατί εμένα ο νους μου πήγε αλλού. Άντε καλά γλυψίματα. Καλή στα διαδρομία. Ευχαριστώ πολύ, γεια. Και άμα θέλεις και ένα γλύψιμο εγώ εδώ είμαι. Γεια σου. Δεν σου χρωστάω ρε πρωί-πρωί! Δεν μου χρωστάς τίποτα ρε φίλε! Το πτυχίο μου πετάει! Τι πράγμα? Δεν το βλέπεις που πετάει! Τι πετάει, ούφο! Να! Το πτυχίο είναι! Αχ! Μόλις ένας άγνωστος μπήκε στην πολυκατοικία κοιτάζοντας ψηλά και επειδή το ψηλότερο διαμέρισμα είναι το δικό σου, τρέξε να προλάβεις το κέρατο. Έχει, αν το ξεχνάει καμία φορά, κρύψου σου λέω! Όχι, από εκεί ήταν! Από εκεί είναι κρεβατοκάμερα! Κρεβατοκάμερα! Εδώ στο κουλάπα, δε! Σε κάτω, λάπα! Εδώ! Για μην κοιτάς να σε φωνάξω! Μπορεί να είναι κανένας μα... Τι είναι, μάτια! Ω, Ναΐτσο! Μια στιγμή να πάρω το πτυχίο μου και θα φύγω! Αλλά ποιο πτυχίο εδώ, είναι σπίτι, δεν μοιράζουμε πτυχία! Είναι στο... Του πάω και φύγω. Αχ, τώρα δεν μου φεύγεις να έχεις το Θεό μπάρμπα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου. Θα καλέσω το 100 θα μάξω βοήθεια. Δεν
χρειάζεται να κάνετε τίποτα από όλα αυτά, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, καλά, δεν τελειώσαμε καθόλου. Ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία έγινε για αυτό το χαρτί που πετάει σαν φάντομ. Καταλάβατε, ο Στάθης σας είδε, είστε πολύ κόμματος. Σας πήρε μάτι και απέκτοτε. Τι έγινε, τρακάρανε. Άντρας μου, αμάν άνθρωπέ μου, έκαψες, φύγε. Όχι, μη σπρώχνετε, σας παρακαλώ. Ξέρεις τι ζηλιάρες είναι, νομίζω ότι το γερατώνω, φύγε, σου λέω. Θα σου δώσω μια... Άντε! Φύγε, άνθρωπέ μου! Μα γιατί με διώχνετε με αυτόν τον τρόπο, εμείς οι δύο δεν κάναμε τίποτα. Συνουσιαστήκαμε, δεν συνουσιαστήκαμε. Φύγε, άνθρωπέ μου, φύγε γρήγορα. Δεν ξέρεις τι άντρα, χασάπαρο έχω εγώ. Χασάπαρο είπες, άρε άτιμο πτυχίο τι με έκανες, με έπλεξες με χασάπαρο. Είναι ο... Πού είναι ο χασάπαρο, πού είναι αυτό, με κάνει σουβλάκι. Στην τουλάπα, έλα γρήγορα στην τουλάπα. Εδώ το πράγμα. Έλα καλέ, ο κουμπάρος είναι, πες μέσα. Αχ, δεν το γλιτώνω. Θα γίνω σουβλάκι, ουρακουτάγκος. Μωρή, και να τα αποθήκη το έκανες εδώ μέσα. Πες μέσα. Αγάπη μου, εσύ είσαι. Ήρθες, αγαπούλα μου, ήρθες, γουρουνάκι μου. Κόψε μωρή τις γλυκές και πες μου που τον έχεις. Κι αναχώ, τι είδες, δεν καταλαβαίνω. Πλαναστείς του, μωρή, που τον έχεις κρύψει. Ξέρεις, μωρή, πώς με λένε εμένα. Εμένα με λένε καράπελα και δεν θέλω καεί να μου φάει τα γαλιά. Το κατάλαβες? Μίλα! Μίλα! Θα σε σφάξω, μωρή! Μίλα! Αργία μου, με σφάζει βοήθεια! Βγες έξω, ρε κουμπάρε! Τη σφάζει τη γυναίκα, φωνάζει βοήθεια! Έλα έξω, ρε ουρακοτάνια! Αυτός που... Εσύ, ρε μάγκα, πώς βρέθηκε στην τουλάπα? Εγώ βρέθηκα στην τουλάπα για να πάρω το πτυχίο μου. Έβγα, ρε κουμπάρε, έξω να εξηγείς πώς έχουν τα πράγματα! Ποιος κουμπάρος, ρε! Εσύ ο αγαπητικός! Θα πεθάνεις, ρε! Να σας εξηγήσω! Τι μου εξηγήσεις, ρε! Θα σε σουβλίσω, ρε! Εμένα, ρε, με λένε καράπελα! Και ο τράχυλός μου δεν σηκώνει κέρατα! Να σας εξηγήσω, εγώ ήρθα εδώ να πάρω το πτυχίο μου! Ποιο πτυχίο, ρε! Από πότε, ρε, γυναίκα μου μοιράζει πτυχία! Ξέρεις, ρε, πώς με λένε εμένα! Μάλιστα, καράμπελα! Απορώ, μωρή, πώς πλαγιάζει με αυτό το πράγμα! Όχι και πράγμα, κύριε, ξέρεις ποιον έχεις απέναντι τώρα! Ποιον έχω, ρε, μίλα μου! Ποιον έχω! Το Στάθη, το λέει το Ακρίδη που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του, βγάζει έξω, ρε κουμπάρε! Τι διάολο, εγώ θα πληρώσω τα δικά στα κερατιάτικα! Τι λες, ρε ψεύτη, εγώ κεράτωνα τον κουμπάρο ή εσύ? Εσύ, ρε, κεράτωνες τον κουμπάρο από εδώ, με την κουμπάρα από εκεί! Εγώ ήρθα να πάρω το πτυχίο μου, φουκαράς! Και η κουμπάρα από εκεί με έβαλε μες στην τουλάπα γιατί νόμιζε ότι εγώ είμαι ο κουμπάρος! Αλλά εγώ δεν είμαι ο κουμπάρος! Μίλα, ρε κουμπάρα, για το κουμπάρο που δεν είμαι κουμπάρος! Τι να μιλήσω, βρεδράκε, που δεν ήταν ο κουμπάρος, κομματάκια θα με έκανες! Άντρα μου, αυτός είναι ο δράστης! Με ρίξε κάτω και άρχισε να φωνάζει... Τι σου κάνω, μάνα μου! Τι σου κάνω, μάνα μου, είπα εγώ! Εγώ είμαι μορφωμένος άνθρωπος, δεν λέω ποτέ τέτοια πράγματα! Ψέματα, κύριε Καράμπελα! Εγώ αν θα πω κάτι πάνω στο παροξυσμό μου, θα πω πολύ μετρημένα στα σαλόνα σφάζουν αρνιά! Που είναι και παραδοσιακό! Και ύστερα, μωρή, αν ήμουν εγώ ο δράστης, γιατί όταν ήρθε ο άντρας σου δεν άνοιξες την ντουλάπα να πεις αυτός είναι? Σε ρωτάω, γιατί! Γιατί κρατούσες το κουμπάρο γυμνό μες στην ντουλάπα και με απείλησες πως αν φώνησε θα τον μαχαίρωνες. Τι να έκανα, αγάπη μου, να χάναμε τον κουμπάρο? Αυτή είναι αλήθεια, κουμπάρε. Μη τους ακούς, καράμπελα. Αυτοί σου στείλουν ολόκληρη πλεκτάνη για να μην μάθεις ποτέ το κέρατο που σου φοράνε. Εγώ δεν ήρθα να σε κερατώσω. Εγώ ήρθα να πάρω το πτυχίο μου. Με έχεις πρίξει με αυτό το πτυχίο? Πώς είναι δυνατόν οι δικοί μου άνθρωποι να λένε ψέματα και εσύ, ρε, ο άγνωστος, να λες την αλήθεια? Δεν θα πεθάνει. Όχι! Θα πεθάνει! Θα πεθάνει! Θα πεθάνει!
έπιασα! Το έπιασα! Κύριε, το έπιασα! Το έπιασα! Το έπιασα! Τότε πιάστηκε αυτό! Αυτή είναι η γυναίκα, ρε παιδάκι μου! Τι χαστούκι ήταν αυτό, ρε παιδί μου! Τι χοντροκόκαλο χέρι έχεις, ρε παιδάκι μου! Σε καψουρεύτηκα, ρε! Τι καψούρα είναι αυτή που έχω μαζί σου τώρα! Να πάρει ευχή! Πάλι έπεσε η ρημάδα η ασφάλεια! Και δεν εγκαστάθησε εδώ να μου τη φτιάξει! Να πάρει ευχή, να πάρει! Μάνα! Μάνα! Καλώς τον επάνω στην ώρα ήρθες! Μαμά, μάντεψε την πύρα, μάντεψε την πύρα! Βρέασε τις μαντίες και φτιάξε μου την ασφάλεια να βάλω το πλυντήριο! Εγώ θα τη φτιάξω την ασφάλεια, αλλά μάντεψε, μάντεψε! Ακόμα δεν κατάλαβες, μάνα, την πύρα! Έφτιαξες την ασφάλεια! Εντάξει, βάλε μπρος! Αλήθεια καλέ, τι είναι αυτό που θέλεις να μαντέψω, τι πήρες? Το πτυχίο, ρε μάνα! Το πτυχίο! Το πτυχίο! Πού το να το δω! Εδώ στο... Αμάν, ρε σημάνα, πού είναι το πανέρι? Εδώ το έχω! Αμάν, τα ρούχα που είναι, ρε μάνα! Στο πλυντήριο τα έβαλα! Όχι, ρε μάνα! Ακόμα δεν το πήραμε το πτυχίο να του κάνουμε μπουγάδα! Το πτυχίο είναι μέσα στο... Ρε σημάνα, με τι απορρυπαντικό πλένεις! Α, αυτό που συνιστούν 29 νοματέοι! Πάρε, θα δεις που θα είμαι ο πρώτος που θα τους βρίσει! Ρε μάνα, σταμάτα το! Σταμάτα το! Ρε σημάνα, τουλάχιστον το έβαλες στο πρόγραμμα με τα πτυχία! Όχι, Γιαννινάκη, χρωματιστά του! Κοίτα που το βάψαμε κιόλας! Σταμάτα το! Σταμάτα το! Σταμάτα το πλυντήριο! Μάνα, σταμάτα το πλυντήριο! Καλά, ρε παιδάκι, μου το σταματήσω, μη λένε! Σταμάτα το πλυντήριο, ρε μάνα! Πώς ανοίγει, ρε μάνα! Πώς ανοίγει, ρε μάνα, το πλυντήριο! Άνοιξε το, ρε μάνα! Το πλυντήριο, ρε μάνα! Το αυτό, ρε μάνα! Πού είναι, ρε μάνα! Δεν είναι δυνατόν! Ρε σημανούλα! Σαν μπατσαβούρα έγινε, ρε μάνα! Φέρε το σίδερο να το σιδερώσουμε, μπας και το κλειτώσουμε! Πρόσεξε! Πρόσεξε, Στάθη! Ναι, μην του χαλάσω την τζάκι, άσε με, ρε μάνα! Με αυτό το χαρτί θα μπει στη δουλειά! Πώς θα πάω, ρε μάνα, στη δουλειά, αφού αυτό μπήκε στο πλήσιμο! Άντε να ψάχνω να βρω δουλειά τώρα! Μου τρέχεις έτσι, ρε! Ασύχτηρα από εκεί πέρα! Οι μισοί Έλληνες καβαλήσατε μηχανή και οι άλλοι μισοί να πούμε είναι στον καρδιολόγο από την καρδιά τους! Κόψε μάπα! Δεν κατάλαβα τι έχει μάπα μου, ε! Α, η... Ουχ, αχ, Παναγιά μου, γρηγορούσα στο λαιμό να σε φιλούσα! Σας χτύπησε, κύριε! Πού σας χτύπησε? Παντού με χτύπησε, στην καρδιά, στην ψυχή, στο μάγουλο, παντού, κύριε! Εννοείται ότι σας έδωσε χαστούκι! Ναι, αλλά τι χαστούκι! Λες και ήταν το ακριβότερο γαλάκτωμα του κόσμου, είχε μια εφαρμογή έτσι! Τι θα γίνει, κύριε Τραγωνά, θα τελειώνουμε καμιά φορά! Έχουμε και δουλειές! Δεν το βλέπετε! Ο τύπος κάνει καμάκι! Και εδώ εσύ κοντεύεις να μας σκοτώσεις, να πούμε κι εμείς που σε φλερτάρουμε, πάρτε στα στοιχεία της ανεδεστάτης, να μάθουμε που μένει! Σας παρακαλώ, πάρτε στα στοιχεία! Θα υποβάλλετε μήνυση για σωματικές βλάβες! Oh, no. Θα υποβάλλω, να πούμε, ραντεβού για καρδιακές παθήσεις! Βρε, παράτα με! Πάρτε στα στοιχεία γρήγορα, όργανο! Για να μην ξεχάσω το οργανό της, τα στοιχεία, τα στοιχεία! Τι να σου πω, κύριε όργανο, αφού δεν μπορείτε να λύσετε το κυκλοφοριακό, τουλάχιστον λύστε το ερωτικό στην Αθήνα, άμα πια! Γεια σου, Μαλιάρη. Θανάση, φέρε μια κοκακόλα. Λοιπόν, τι έγινε? Τι να γίνει δηλαδή? Με τη δουλειά που έλεγες, θα σε προσλάβουν? Άσε ρε Μαρίνα, γιατί είναι πολύ σπαστική η κατάσταση. Γιατί σπαστική, Τόνι μου? Εγώ είμαι βοηθός σκηνοθέτη και όταν δεν έχω δουλειά βοηθάω τον πατέρα μου στο μαγαζί. Εσύ δηλαδή γιατί δεν δουλεύεις? Γιατί πώς θα το κάνουμε, εγώ αισθάνομαι πολύ cool. Δεν μπορεί εγώ, Τόνι, να χτυπάω κάρτα σε λάθος δουλειά. Στο κάτω-κάτω είμαι γραφίστας, δηλαδή καλλιτέχνης. Δεν μπορώ να δουλεύω όπου και όπου, πέφτω χαμηλά. Τώρα μην κοιτάς εσύ που δουλεύεις τη δουλειά του πατέρα σου, δεν πέφτει το καλλιτεχνικό σου. Ρε Τόνι, αφού εξηγηθήκαμε, ο πατέρας μου άμα ακούει για έργο, ούτε να το φτύσει δεν θέλει. Θα βρεις μια δουλειά.
θα γίνει ο γάμος και μετά θα έρθει στη δουλειά του πατέρα μου. Δηλαδή ούτε 5-6 μήνες δεν μπορείς να κάνεις υπομονή. Άμα βρεις δουλειά, ο πατέρας θα σε έχει σε υπόλοιψη και θα σε πάρει αμέσως τη δική του. Καλά την έχω κάνει ψώνια με τη δουλειά του γέρου σου, ε. Τα βίντεο, οι τηλεοράσεις, τα έτσι είναι μέσα στο αίμα μου. Αλλά ο γέρος σου, ρε παιδί μου, το έχει πάει πίσω το μαγαζί. Σήμερα οι δουλειές θέλουν άλλον αέρα. Τα οπισθοδρομικά δεν πιάνουνε. Καταλαβαίνεις τι έχω στο μυαλό μου? Όχι, Τόνι, δεν καταλαβαίνω. Εγώ πάντως ένα σου λέω. Αν ο πατέρας μάθει ότι είσαι άνεργος τέρμα, ε. Ένα. Να. Αυτά μου λες και με βρίσκει το μελαγχολικό μου και πέφτω σε κατάσταση άγχους. Γιατί ρε Μαρίνα, στο κάτω-κάτω εσύ με ταΐζεις. Και τα ρούχα μου τα έχω και τα έτσι μπόλικα και ρόδα-ρόδα. Αλλά δεν είμαι ξεφτύλα, είμαι γραφίστας. Και θέλω δουλειά ανάλογη. Τι να σου πω, ρε Τόνι. Είναι βλέπεις που σ' αγαπάω. Και με τον πάρεις κάθε φορά. Αφού τα δίνω όλα για σένα. Αφού είσαι η δικιά μου, πώς το λένε. Τελεία και παύλα. Άσε ρε Θανάση. Ξύπνα! Ξύπνα, Στάθη μου, δουλειά! Πιάνεις δουλειά! Να ξύζε με ρε μανούλα εκεί, λίγο πιο κάτω. Το ξέρω ρε μάνα. Τι πιάνω ρε μάνα, πότε πιάνω? Δουλειά, αγόρι μου, τι πιάνεις? Σοβαρά πιάνω δουλειά, πού, πώς, πότε, γιατί? Αύριο κιόλας, το γράφει εδώ η εφημερίδα. Όλοι πτυχιούχοι λέει θα την πιάσουνε. Πού το γράφει ρε μάνα? Εδώ. Έλα, τι λέει, πότε την πιάνεις? Άσε μας ρε μάνα. Α, μην είσαι το παθιστάθη. Δεν μπορεί να μείνεις άνεργος εσύ, ένας πτυχιούχος. Η εφημερίδα λέει ρε παιδί μου ότι προσλαμβάνει με μόρια. Και μόρια παίρνουν όσοι έχουν μωρά. Εγώ δεν έχω μωρά, άρα δεν παίρνω μόρια. Α, κατάλαβα. Για να βρεις μόρια πρέπει να έχεις μωρά. Και για να έχεις μωρά πρέπει να βρεις γυναίκα. Μη σε νοιάζει αγόρι μου, εγώ θα στην πρώτη γυναίκα. Άσε ρε μάνα, με τις γυναίκες μέχρι να κάνουμε μωρά θα περάσουν 9 μήνες. Και εγώ θέλω τα μόρια εδώ και τώρα. Άρα πρέπει να ψάξω για δουλειά. Άσε με να κοιμηθώ τώρα. Μου νόδες μίγεις αυτόν τον κόσμο, Τόνι. Έννοια σου και θα σου φέρω ένα εργαλείο που θα σου φύγει το τσερβέλο. Πότε? Σε λίγες μέρες. Γιατί μου ανάμεσα κάτι? Αφού ξέρεις ότι από υπομονή είμαι λειψός. Δώσε μου 10 μέρες και θα σου φέρω ένα μηχάνημα πρώτο εργαλείο. Απόψε θα μου τη φέρεις, αγόρι μου. Ο φρέσκος πλήρωσε και η προθεσμία και η υπομονή τελείωσε. Είπε σε 5 μέρες όταν πήρες τα λεφτά της προκαταβολής. Πάνε 10 και ακόμα δεν ξεχρέωσες. Κοίτα να δεις. Η περίπτωση είναι εξαιρετική. Έχει μπόλικο ψωμί, μη βιάζεσαι. Βιάζομαι. Αν δεν φέρεις απόψε το εργαλείο, αύριο θα σε κλαίνε οι ρέγγες και σένα και τα μεγαλεία σου. Ο φρέσκος μίλησε ευγενικά και για χαρά. Ενδιαφέρεσαι για τη μηχανή, δεν την πουλάμε. Δεν έχω σκοπό να την αγοράσω, κύριε. Ξέρω. Να την κλέψεις έχει σκοπό. Σας ξέρω τι κουμάσκεσαι όλοι σας. Πρώτα τις κοζάρετε και ύστερα τις βουτάτε. Μη συνεχίζετε, κύριε. Εγώ δεν είμαι μηχανόβιος. Πού πας? Να αγοράσω, δεν πουλάτε. Πώς δεν πουλάμε? Πουλάμε, αλλά με συγχωρείτε, ξέρετε, υπάρχουν κάτι τύποι που τους λένε κλεφτρόνια και σου κάνουν το μηχάνημα βίδες ώσπου να πεις κείμενο. Καταλάβατε, του διπλανού χάθηκε από προχθές. Ναι, χάλασε ο κόσμος, κύριε. Χάλασε. Χάλασε και δεν τα χάλασε. Εξυπηρέτησε ένα κύριο παιδί μου. Ξέρετε, θα σας εξυπηρετήσει η κόρη μου. Ναι, είναι σκηνοθέτης και άμα δεν έχει δουλειά με βοηθάει. Ευτυχώς για μένα γιατί στηκάστηκε στη Φέξη, έχει δουλειά. Εξυπηρέτησε ένα κύριο παιδί μου. Σε ξαναβρήκα σκηνοθέτησα της καρδιάς μου. Τι επιθυμεί ο κύριος? Να μου τραβήξει ένα πλάνο κοντινό έτσι για πάρτι μου. Λοιπόν, κόψε την πλάκα έτσι. Αν είναι να ψωνίσεις, ψώνισε. Αλλιώς δεν σε παίρνει για εδώ. Θα σε βγάλει ο πατέρας μου σηκωτό από το μαγαζί. Άντε. Από την ημέρα που μου έδωσε εκείνο το χαστούκι να πούμε βλέπω χιλιάδες αστράκια στα μάτια μου. Τι παράξενο βουητό είναι αυτό που ακούνε τα αυτιά μου. Δηλαδή να πούμε ρίξε μου, χαστούκισέ με, δίρε με για πάρτι σου να πούμε γίνομαι χώμα να με πατήσεις. Ρίξε μου ξύλο αγάπη μου, χοντροκοκαλί μου να. Το στήθος μου γίνεται ασφαλτός. Να κάνεις σούζες, κάνε σούζα μου επάνω μου. Σ' αγαπάω ρε παιδάκι μου. Απ' τη στιγμή να πούμε που σε είδα χαλολάδια από το μυαλό μου πέφτουνε κάτω. Κάτσε μην τα πατήσεις και γλιστρήσεις. Σ' αγαπάω μωρέ μ' ακούς?
Όχι, δεν σε ακούω. Γιατί είσαι μαρμελάδα, κοιμήθηκες. Σε παρακαλώ, άδειασέ μου τη γωνιά. Φύγε κι άσε με. Το ξέρω αυτό το τραγούδι. Μετά από το φύγε κι άσε με υπάρχει το άλλο που λέει θα απομείνω μόνος μου, θα απομείνω μόνος μου. Κι έτσι κι απομείνω μόνος μου να πούμε φωτιά στα μπατζάκια μου. Για σένα έχεις κάνει και βιτσίνα, ε. Σε θέλω ρε παιδάκι μου. Κοίταξε όλα τα παίδια μου. Άσε με πια. Σ' αγαπάω μωρέ. Γιατί έτσι και δεν μ' αγαπήσεις θα χώσω την κεφάλα μου να πούμε στον αντιδραστήρα του Τσερνομπίλ και θα μας τουρώσει όλη η γη από στάθιον. Θέλεις να χαθεί μωρέ η γη μας. Όχι βέβαια. Γι' αυτό θα μ' αγαπήσεις. Θες δεν θες μωρή. Σαν πολύ θάρρος πήρες, δεν νομίζεις. Παίρνα έξω. Ευχαριστώ. Τι κάνεις εκεί καλέ. Δεν μου είπες να ξαπλώσω. Έλα, έλα εδώ στα κόκαλα. Παίρνα έξω γιατί θα φωνάξω βοήθεια. Ό,τι και να φωνάξεις εγώ είμαι το πεπραμένο της ζωής σου. Όλα αυτά είναι δικά σου μέτρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αυτό είναι παίρνα το. Έχω και γύρω γύρω από το... Το λένε Eurovision. Να. Δεν είναι κρυθαράκι. Σ' αγαπάω μωρέ. Σ' αγαπάω με όλα τα μόρια της ψυχής μου. Και μια και συναντηθήκαμε έτσι να γνωριστούμε. Εμένα με λένε Στάθη. Λεντοακρίδη. Ρέση. Ορίστε. Ρέση είσαι και πολύ μεγάλο ούφο δηλαδή, ε. Όχι, δεν είμαι ούφο. Στάθη με λένε, πες μου το ονοματάκι σου. Δεν θέλω να μάθω το όνομά σου. Δεν μπορώ να αγαπάω ανώνυμα. Θέλω να ξέρω το όνομα της αγάπης μου. Ωραία, Μαρίνα με λένε. Και τώρα που γνωριστήκαμε, άντε στο καλό. Άντε στο καλό γιατί έχουμε και δουλειές. Μαρίνα, τι κουβέντες είναι αυτές. Δεν είπαμε ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ναι, όχι. Ο παπάς έχει δίκιο. Ο πελάτης πρέπει να ικανοποιείται από κάθε άποψη. Άντε μου σου δώσω χαστό και από εκεί. Ορίστε. Σωστό. Τι διαλέξατε κύριε. Αυτή είναι. Αυτό. Να, αυτό εδώ είναι. Πολύ ωραίο είναι. Μαρίνα, πόσο κάνει. Εσείς, συγγνώμη, εσείς πόσα έχετε. Πόσα έχω. Ναι, μάλιστα, πέστε μας. Να το μετρήσω. Αφήστε να μετρήσω εγώ. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν φτάνουν για τηλεόραση. Με συγχωρείτε. Χαίρετε. Πλάκα μας έκανε. Καλά το κατάλαβα εγώ πως ήτανε κλεφτρόνι. Βρε τι κόσμος, βρε τι κόσμος. Ερώτησα τον Ξανθό Μάγο που ρώτησε την Παναγία του Σουμελάκη μου πότε είσαι εδώ. Να χαθείς. Εντάξει, αυτό θα γίνει. Μόνο που το θέλω λίγο πιο αργά. Αχ, Μαρίνα, εγώ για σένα έχω ένα... είναι μια... Ο πυροτεχνουργός είναι έτοιμος. Γιώργο, είσαι έτοιμος. Από ώρα, εσάς περιμένω. Εμάς περιμένεις. Και εμείς τι περιμένουμε, γιατί δεν αρχίζουμε. Περιμένουμε τον κασκαντέρ που θα περάσει μέσα τις βόμπες. Και γιατί αργεί, ποιος τον ειδοποίησε. Η Μαρίνα ανέλαβε να τον ειδοποιήσει. Η Μαρίνα να έρθει εδώ. Με ζητήσετε. Δεν θέλω κουβέντα. Να μου βρεις τον κασκαντέρ, αλλιώς θα βάλω εσένα να μου κάνεις το πλάνο. Κατάλαβες. Μάλιστα. Πήγαινε. Βοηθός, δώσ' μου το σενάριο. Μωρό μου, λέγε μου πού, πώς και πού θέλεις να συναντηθούμε, έλα Μαρίνα! Ποτέ και πουθενά! Γιατί? Άσε με στην ησυχία μου, Χριστιανέ μου, άσε με να χαρείς. Αμάν έκανα να βρω αυτή τη δουλειά και τώρα κινδυνεύω να τη χάσω. Εγώ δεν θέλω να ξαναγυρίσω τα ηλεκτρικά. Είμαι σκηνοθέτης. Απαράταμε. Τι πώς να σε παρατήσω ρε παιδάκι μου που έχω πάρει νύχτα μέρα το κατόπι σου. Συνέχεια που πίσω σου είμαι γιατί σ' αγαπάω ρε Σιμαρινάκη. Σ' αγαπάω. Εξαδιαιρέτου και μονίμως σ' αγαπάω. Μ' αγαπάς είπες. Ναι, σ' αγαπάω. Πεθαίνω για σένα και είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι μου πεις, Μαρινάκη. Δηλαδή μ' αγαπάς και θα κάνεις τα πάντα για μένα. Γιατί αμφιβάλλεις. Δεν πρέπει να αμφιβάλλω. Όχι βέβαια, γιατί σε παίρνω συνέχεια. Όπου πας είμαι έτσι είμαι ρε Μαρινάκη. Η καρδιά μου είναι σε σένα. Σ' αγαπώ ρε Μαρινάκη. Είμαι κουλιτός σου ρε Μαρινάκη. Λοιπόν τώρα θα καταλάβω αν αυτά που λες τα πιστεύεις κιόλας. Αν μ' αγαπάς, φόρεσε αυτά τα ρούχα του Δράκουλα. Οχ, για να δείξω ότι σ' αγαπάω πρέπει να ντυθώ Δράκουλας. Θέλω να παίξεις σε μια σκηνή του έργου που γυρίζουμε. Γιατί? Έκανα μια γκάφα. Τι? Ξέχασα να ειδοποιήσω τον κασκαντέρ και τώρα ο σκηνοθέτης απειλεί να με απολύσει. Γι' αυτό σε παρακαλώ, αν μ' αγαπάς πραγματικά, βοήθησέ με, αλλιώς θα χάσω τη δουλειά μου. Μη φοβάσαι ρε Σιμαρινάκη, ο σταθώρας είναι εδώ. Ακούμπα επάνω μου μωρέ. Και πήγαινε πες στο σκηνοθέτη ότι τον κασκαντέρ τον βρήκες και είναι έτοιμος να κάνει τα πιο δύσκολα κόλπα για την αγάπη του. Τότε ντύσου γρήγορα. Αυτό που κάνεις δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Καλά δηλαδή την πέθανα τη γυναίκα. Μόλις είδε τα σκιστά γαλαζοπράσινά μου μάτια, καθάρισε. Καλά δηλαδή, είμαι και ο πρώτος. Να είσαι εδώ, διάβολο! Με ζητήσατε. Κύριε Κλεισοπόρτη, είστε ένας... Είστε ένας ηθοποιός με πείρα και από σας περιμένω πολλά. Πριν όμως μου κάνετε τα πολλά, ακούτε τι θέλω εγώ από σας. Ο Κασκαντέρ είναι στη διάθεσή σας. Α, εσείς ο διάολος, χαίρομαι πολύ. Εσύ τι παριστάνεις? Δεν παριστάνω, είμαι σκηνοθέτης. Και μη χάνε. Σε πόσες ταινίες έχεις παίξει? Σε καμία, αλλά εκ παραδρομής και εξ αδιαιρέτου εγώ είμαι εδώ και παίζω, γιατί εγώ καταλαβαίνετε αγαπάω. Μη χαθούμε, Μαρίνα, έτσι? Μη μιλάς. Εντάξει, αλλά μη χαθούμε όμως. Σας παρακαλώ, πρέπει να γυριστεί η σκηνή. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μπούμε στο κλίμα του έργου, μάλιστα, πρέπει να σας πω δύο λόγια. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Κλεισοπόρτης, μάλιστα, υποδίεται το διάβολο. Μάλιστα. Εσύ κάνεις το Δράκουλα, ο οποίος έχει επαναστατήσει εναντίον του κακού. Άρα ο διάβολος σε συλλαμβάνει και σε ανακρίνει χιτλερικά. Όταν λέτε χιτλερικά, τι εννοείτε? Έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Εσύ βρίσκεσαι δεμένος εδώ. Δέστε τον. Και εσύ, Κλεισοπόρτη, τον βασανίζεις από εδώ. Λοιπόν, όταν είστε έτοιμοι, πάμε μια πρόβα, έτσι? Κλεισοπόρτη, άρχισε το διαβολικό σου βασανισμό. Πάμε! Με βρήκες δεμένο, ρε, και θα με ξεκάνεις? Μη μιλάς, Κασκαντέρ! Εσύ δεν μιλάς! Εσύ τρως ξύλο και δεν μιλάς! Γι' αυτό πληρώνεσαι! Μα πώς να μη μιλώ! Σκασμός! Είπα σκασμός! Μη μιλάς, αν μ' αγαπάς, μη μιλάς! Κύριε Κλεισοπόρτη, αυτό που κάνετε δεν είναι βασανισμός! Περιμένετε! Οχ, έρχεται ο τρελός! Μα πώς μιλάς έτσι? Ξέρεις τι θέλει να εκφράσει με το έργο του? Αμπά! Κοιτάξτε πώς θέλω να τον βασανίσετε. Καταλάβατε πώς θέλω να γίνει ο βασανισμός? Βλέπετε πόσο φυσικά σφαδάζει το θύμα από τον πόνο. Πάμε! Τι πάμε δηλαδή? Θα με ξαναδείρει αυτός? Μα και βέβαια, η σκηνή είναι δύσκολη, πρέπει να πετύχουμε. Και για να πετύχετε εσείς πρέπει να ξεκάνετε εμένα! Είστε Κασκαντέρ, κύριε. Αυτή είναι η δουλειά σας. Στο τέλος της ανάκρισης θα βάλετε δύναμη να σπάσουν τα δεσμά σας. Ο βοηθός θα τα κόψει με ένα ξηράφι πάνω στη σκηνή. Και καθώς θα δραπετεύεις, θα πέσεις πάνω στον αρκοπέδιο που χωρίζει την κόλαση από τον παράδεισο. Και θα σκοτωθείς. Τι είναι αυτά που λες, ρε Μάστορα? Ρε Μαρινάκι, δεν μου τα έχεις πει αυτά? Μη μιλάς, αν μ' αγαπάς κάνω τι σου λένε. Θέλεις να χάσω τη δουλειά μου? Τώρα σκοτώστε με στο ξύλο. Βάρα, ρε! Σκασμός, πάρτε τις θέσεις σας. Ησυχία, γυρίζουμε. Αχ, πάρτε τώρα, παιδιά, αυτό από τα μάτια με τυφλώνει. Αχ, ευχαριστώ, ρε Μαρινάκι, για τη σκιά. Μοτέρ! 23 είναι πρώτο! Οχ, η μύτη μου! Θα χαλάσει το πλάνο! Εμποδίστε τον! Μη σταματάς εσύ, τρόμο!
Κάντο να μιλήσει γιατί η σκηνή θα ξαναγυριστεί. Να σηκωθεί γρήγορα, η σκηνή θα ξαναπάει. Τι λες ρε άχρηστε, επειδή είσαι τρελός εσύ θα σκοτωθώ εγώ. Κασκαντέρ, πρόσεχε πώς μου μιλάς. Θα σε απολύσω. Θα με απολύσει. Ναι, θα σε προσλάβω εγώ. Καλά, πώς θα την προσλάβεις. Έγινες και σκηνοθέτης τώρα. Ε, όχι ρε, εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν κάνω τις ηλιθιότητες τις δικές σου. Ακούω διάολος να βασανίζει τον Δράκουλα. Μα είναι πράγματα αυτά. Κάστε ρε εσύ. Γιατί. Πώς μιλάς έτσι το δάσκαλο. Ποιος δάσκαλος μου λέει, αυτός είναι δάσκαλος. Εγώ είμαι Μαραντώνα. Κοίταξε ρε πώς έγινα για σένα ρε Μαρινάκι. Δράκουλας έγινα. Πια με αυτά τα συνθήματα θα ησυχάσουμε καμιά φορά. Ποιανού κόμματος είναι πάλι αυτό? Της Μαρίνας. Καλά και η Μαρίνα είναι κόμμα ρε. Δεν είναι κόμμα αλλά είναι κόμματος. Εμείς όλοι εδώ ψηφίζουμε την αλλαγή, γι' αυτό βγαίνει. Και εμείς ψηφίζουμε Μαρίνα εδώ και δύο ώρες και δεν βγαίνει. Βρε αλητή, εσύ εκεί πάνω, κατέβα. Μη κουνάς τη σκάλα, θα πρασινίσει ο τόπος, μπάρμα! Να πρασινίσει, ρε! Μη κουνάς τη σκάλα, θα πρασινίσει ο τόπος! Να πρασινίσει, ρε, για να έρθουνε καλύτερες μέρες! Ήρθαν οι καλύτερες μέρες, μα! Ωραία, αλήθεια! Εντόπισα τον αλήτη. Τον υποψιάστηκα από την πρώτη στιγμή που γυρόφερνε τη μηχανή. Μπαμπά, μη στενοχωριέσαι. Η αστυνομία θα τον βρει. Μακάρι. Αχ, και να πέφτε στα χέρια μου. Χειροπόδαρα θα τον έκανα. Χειροπόδαρα. Έλα, πάμε τώρα. Μαμά! Μανούλα! Μινιατούρα μουλιά σου! Καλώς το μου! Έλα, πες μου, βρήκες τίποτα σήμερα? Όχι, αλλά το πενταετές πρόγραμμα λέει ότι θα εξασφαλίσει 50.000 θέσεις εργασίας για νέους. Αλήθεια! Και πότε θα γίνει αυτό? Το λέει μόνο του, σε 5 χρόνια. Πενταετές, ρε μάν. Μα δεν καταλαβαίνεις καθόλου, ρε μάνα. Τρελάθηκες. Και θα μείνεις 5 χρόνια άνεργος. Όχι, θα ψάχνω για δουλειά. Και αυτό είναι δουλειά, είναι κάτι. Το ψάξιμο δεν γεμίζει την κοιλιά. Η λύση είναι μια γόρη μου να παντρευτείς. Να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά. Τα παιδιά θα σου χαρίσουνε μόρια και τα μόρια δουλειά. Εγώ δεν είμαι για γάμο. Σα χλαμάρες. Άσε να σου βρω εγώ μια καρπερή κοπέλα και να δεις πως διορθώνονται όλα. Έτσι κι αλλιώς θα περιμένεις που θα περιμένεις 5 χρόνια αυτό το πενταετές, πως το λένε. Γιατί λοιπόν να μην το εκμεταλλευτούμε? Πώς? Θα σου βρω εγώ γυναίκα. Στα 3 χρόνια θα σου χαρίσει 3 μωρά. Τα 3 μωρά θα σου χαρίσουν 9 μόρια. Και ξέρεις μωρέ τι κάνεις με 9 μόρια και 3 μωρά. Θα τρέχω και δεν θα φτάνω. Εγώ δηλαδή πως έτρεχα για σένα? Για να πάρεις το μετάλλιο. Ποιο μετάλλιο? Εμένα ρε μάνα, ολόχρυσος είμαι, άκου ήχο. Ευγενές μέταλλο, μανούλα μου, μανουλίτσα μου. Αχ να μου ένα μωράκι να πει να πει να κανατάκι. Μανουλίτσα μου. Ρε ψυχούλα, πού ήσουν χτες? Έσπασα τα τηλέφωνα. Ε, τώρα γιατί με στεναχωρίζεις δηλαδή, αφού ξέρεις ότι σε αγαπάω? Άσε με ρε Τόνι, με διώξαν από την ταινία, μου φάγανε και τη μηχανή μπροστά από το σπίτι. Σου φάγανε τη μηχανή? Μπροστά από τα μάτια μας. Κάθε μέρα στο έλεγα. Να προσέχεις την αλητία που κυκλοφορεί αδέσποτη. Τι να προσέχω ρε Τόνι? Έχεις δίκιο.
Έρε και να τον ήξερα τον έτσι, να τον καριδώσω. Πολύ στεναχωρήθηκα, ρε Μαρίνα. Πολύ στεναχωρήθηκα. Αλλά πες μου τι πρέπει να κάνω και θα το κάνω. Τίποτα, αγάπη μου. Ό,τι είναι να κάνει, θα το κάνει η αστυνομία. Έξω από το μαγαζί μου. Ελάτε γρήγορα. Καλά λένε ότι ο Φωνιάς γυρίζει πίσω στον τόπο του εγκλήματος. Σικάγο έγινε η Αθήνα. Να δεις ότι κάποια ληστεία έγινε πάλι. Πρέπει να βοηθήσω! Τι έγινε ρε παιδιά! Τι συμβαίνει! Παναγία μου! Πόσο ανέρχονται τα κλοπινέα! Πού είναι η Μαρίνα! Αυτός είμαι! Πάστα εσύ είσαι πουλάκι μου, Εγώ είμαι! Αλλά ποιος είμαι! Γιατί με πιάνετε! Γιατί με συλλαμβάνετε! Εδώ στο περιπολικό και θα τα πούμε στο τμήμα! Εντάξει, να πάμε στο τμήμα! Αλλά θέλω να μάθω ποιος είμαι! Εσύ είσαι, δεν σε ξέρουμε! Εσύ είσαι! Πολύ ωραία! Εγώ είμαι! Αλλά ποιος είμαι! Το τμήμα θα σου εξηγήσω το ποιος και το γιατί! Πολύ ωραία! Να πάμε στο τμήμα! Αλλά εγώ ξέρετε, είμαι ένας τίμιος πολίτης που ήρθε να βοηθήσω τον συμπολίτη μου! Σκαρνός! Έσκασα, αλλά είμαι ένας τίμιος πολίτης, σας λέω, και από το σκάσε που ακούω μια ζωή, θα εκραγώ καμιά μέρα και θα γίνει το έλα να δεις. Απαγάσα, ρε! Όχι και ρε, αλλά θέλω να μάθω ποιος είμαι! Εσύ είσαι, ρε! Ναι, αλλά ποιος είμαι, μωρέ! Ποιος είμαι! Τα σιδερά της φυλακής είναι για του πλευδε. Τσιγάρο! Ναι, ευχαριστώ. Ας σε καπνίσεις αργότερα! Έχεις δίκιο, μην καπνίσουμε και δυο μαζί και ντουμανιάσουμε εδώ μέσα. Λοιπόν! Τι λοιπόν? Πού την πήγες? Εδώ την έχω. Ποια? Την... Ποια να πήγα? Την μηχανή! Ποια μηχανή? Εγώ δεν... Κοιτάξτε, την πήγα μια βόλτα, ήθελα βέβαια, με τρομάξτε με τα μπαμ, ήθελα να την πάω μια βόλτα την κοπέλα γιατί την αγαπώ. Αλλά αυτή είναι από σπίτι, δεν βγαίνει, δεν έβγαινε και γι' αυτό γυρόφερνα γύρω-γύρω από το μαγαζί της. Καταλάβατε, επειδή επιμένω, στην κοπέλα επιμένω. Ποια κοπέλα ρε μαγάσα? Τι... Με δουλεύεις τώρα? Όχι. Τη μηχανή που την πήγες. Ποια μηχανή? Τη μηχανή της κοπέλας. Εγώ? Α, κοιτάξτε να δείτε κύριε, εγώ δεν τη θέλω με μηχανή την κοπέλα, εγώ την παίρνω έτσι όπως είναι. Δεν είμαι πρικοθύρα. Σε παρακαλώ! Θα μιλήσει, δε! Εγώ το σύνορα τι κάνω, δεν μιλάω. Μιλάς, αλλά λες άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Για τη μηχανή δεν λες τίποτα. Εγώ λέω αυτό που ξέρω. Πού την πήγε! Ναι. 100, όχι δεν είμαστε 100. 2 είμαστε εδώ, 2 δεν είμαστε. Παρακαλώ! Ποιο είναι το δίκτυο? Ποιο δίκτυο? Πόσες ακόμα έχεις κλέψει? Α, σας παρακαλώ κύριε, κομμένα αυτά τα φύλλα, έτσι. Εγώ δεν είμαι κλεφτρόνη, εγώ ανήκω στην οικογένεια των Δημοπουλέων. Είμαστε πάρα πολύ τιμή με τη διεθνή πατέντα. Η τιμή δεν έχει και χαρά στο που την έχει. Και εγώ την έχω. Για τη μηχανή? Όχι, την τιμή. Για τιμή ρε, αφού είσαι κλεφτρόνη. Εγώ κλεφτρόνη. Ένας οικονομολόγος παντιού κλεφτρόνη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, με ξαναπείτε κλεφτρόνη, γιατί εδώ μέσα θα γίνει της ανάκρισης στο κάγκελο. Μα αγαπητέ μου. Έτσι μ' αρέσει, παιδί μου. Αγαπητέ μου. Όλες οι πληροφορίες και οι μαρτυρίες που έχουμε είναι εναντίον σας. Πολύ ωραία. Και σας ρωτώ, γυροφέρατε χτες το πρωί τη μηχανή έξω από το μαγαζί? Δεν γυρόφερνα τη μηχανή, τη Μαρίνα γυρόφερνα. Μην μπερδεύεις τη Μαρίνα. Τώρα μιλάμε για τη μηχανή. Μα γιατί να μιλάμε για τη μηχανή αφού εγώ γυρόφερνα τη Μαρίνα? Γιατί τη μηχανή έκλεψαν. Έκλεψαν τη μηχανή? Έκλεψαν τη μηχανή της Μαρίνας? Τι λέμε τόση ώρα? Τι λέμε τόση ώρα και εσύ κλωθοκάθεσαι? Έκλεψαν τη μηχανή της αγάπης μου και εσύ κάθεσαι εδώ? Κατήρε, πού είναι η μηχανή? Δεν ξέρω! Δεν ξέρεις, να ψάξεις, ρε
μηχανή της Μαρίνας. Δεν τα μασάω αυτά εγώ. Θα ξεκινήσω τη μηχανή της Μαρίνας γιατί θα σταμάτα ρε! Σταμάτα! Εγώ κάνω ρε την ανάκριση και εσύ απαντάς. Άκουσες! Εγώ είμαι ανακριτής και εσύ ο ανακριόμενος. Και σταμάτα γιατί μου την έχεις πληρώσει. Άκουσες! Συγγνώμη. Έγινε κάποιο λάθος. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Θα διορθώσω. Ορίστε. Διορθώνω. Τι να κάνω. Κάθισε. Ηρέμησε. Τώρα ρώτησέ μου ό,τι θέλεις. Τι να σε ρωτήσω. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Κι όμως ξέρω. Αρχίζω και θυμάμαι. Τους κρατώ στο χέρι. Έλα, έλα, άσε τις παλικαρίες και λέγε τι ξέρεις. Δεν είναι δική σου δουλειά, εγώ είμαι αστυνομικός. Εσύ είσαι αστυνομικός, αλλά εγώ αγαπώ και ξέρω ποιοι σου φρόσανε. Γι' αυτό θα κάνουμε μία συμφωνία με τους δικούς μου όρους. Δεν κάνει συμφωνίες η αστυνομία. Ε, τότε για χαρά. Εντάξει, εντάξει, μου, ακούω τους όρους. Λοιπόν, πήγαινε να μου παραγγείλεις ένα καφεδάκι και δώσε μου και ένα τσιγαράκι που τόση ώρα το ήθελα. Μην τρέμεις, παιδί μου, ήρεμα, δεν χρειάζεται να τρέμεις. Πήγαινε για το καφεδάκι. Άσε να βγω, πήγαινε παιδί μου, πήγαινε γρήγορα. Γλυκί βραστό! Ναι! Τι! Στο εκτελεστικό απόσπασμα αμέσως! Ορίστε. Στην υγειά σας. Υγιένατε. Στο κεφαλάκι σου, Ανούλα μου, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να τον δω πρώτα, τα λέει μαμά, και αν μ' αρέσει, τότε ας βάλει ο Θεός το χέρι του. Μωρό, και ο Θεός θα το βάλει και εμείς θα το βάλουμε. Καρπερί μόνο, Ανθοδόρα μου, καρπερί. Σωστή κουνέλα είναι το χρυσό μου, εμένα μοιάζει. Ήρθε. Ήρθε. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Μη με ενοχλείς κανείς, έχω σοβαρή δουλειά στο δωματιό. Η σοβαρή δουλειά δεν είναι στο δωματιό σου, είναι μέσα στο σαλόνι. Έχω την ύφη μέσα και περιμένει. Πρέπει να κάνεις μωρά στα αυτιά. Κάτσε ρε μάνα, επειδή είμαστε άνεργοι πρέπει να γίνουμε να πούμε πολύτεκνοι για να βρούμε δουλειά. Σε παρακαλώ, τι της θέλεις τις νύφες εδώ μέσα. Εγώ αγόρι μου δουλεύω για το καλό σου. Σε παρακαλώ έλα μέσα να τη δεις. Πρέπει να βρεις δουλειά Στάθη. Πρέπει να σε δω τακτοποιημένο εγώ. Αχ μωρέ μάνα. Αχ ρε μάνα, καλά να ρίξω μια ματιά. Μην τρως τα νύχια σου παιδί μου. Μην τα τρως μωρή, θα σε δει ο γαμπρός και θα χάσει πάσχα η ιδέα. Οχ ρε μάνα, αυτή δεν είναι για τα κιλά μου. Είναι για τα κιλά του Μπουζίδη. Ναι, αλλά αυτή θα σου κάνει μωρά, πολλά μωρά και θα έχεις μάτσο τα μόρια. Φας και να μάτσο θα έχω. Καλά ρε μάνα, πάω να ετοιμαστώ και έρχομαι. Όπου να είναι έρχεται ο γαμπρός. Μην τρως τα νύχια σου, παιδί μου. Έχει αγωνία το καημένο, αλλά και ο Στάθης έχει αγωνία να τη δει. Είναι όμορφος, θεία. Κούκλος. Σωστός κούκλος. Φίλοι Ρωμαίοι! Φίλοι Ρωμαίοι! Απ' τα σεπόλαινοι άνθρωποι. Φίλοι σεπολιώτες! Ρε Σιμάνα, σαν άσπρος ελέφαντας είναι. Φίλοι σεπολιώτες! Νιώθω μια περίεργη μέσα μου ανακατοσούρα που τα βλέπω τούμπα. Άνω τούμπα. Κάτω τούμπα. Κάτω στον Πειραιά στα καμίνια, μην με ξεματιάζει. Αχ, αχ, βλέπω το πρόσωπο στον και τον στο πρόσωπο. Όσε ζωνία! Ανούλα τι λέτε! Μη μου το χαλάς! Αυτή δεν είναι η Ανούλα! Είναι το Παχύσαρχο! Χριστός και Παναγιά! Είναι το σπονδυλωτόν! Είναι αυτή που λέει! Είναι το σύνθημα των αυτιών! Είναι το σύνθημα της Οτίκηδας! Είναι το σύνθημα «Βρε με λαχρινάκι, με πόντισε σφαρμάκι! Βρε με λαχρινάκι, με πόντισε σφαρμάκι!» Είμαι τρελός! Είμαι καλά! Είναι ο δημάρχος που όλο ανεβαίνει και ρίχνει την αλλαγή! Μόλι δεν την ρίχνεις την αλλαγή! Ζήτω η αλλαγή, ρε μάνα! Εδώ και τώρα απαλλαγή. Τρελάθηκε Στάθη. Όχι δεν τρελάθηκα εγώ. Ο Ζάιτς τρελάθηκε που δεν θέλει να πάει στο Παναθηναϊκό. Ζήτω ο Αναστόπουλος. Τι ωραία που τα λέει. Ζήτω το βουβάλι της Θράκης. Το Αιγαίο είναι, ήταν και θα είναι ελληνικό. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Εδώ είναι τρελάδικο. Μακάρι, μακάρι οι τρελοί
μακάρι, μακάρι οι παλαβοί που έχουν το ηλιοβασίλεμα δικό τους. Μα δεν αρέσει, τον αγαπώ. Να, θα μου το πληρώσετε αυτό τρελή. Θα μου το πληρώσετε. Εσένα θέλω, εσένα γουστάρω. Εσύ μου την έδωσες κονδύλο, με κονδύλο. Αχ, κι εγώ. Ρε, φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ. Αχ, στα καλά. Ρεζίλη, βρεγίναμε, ρεζίλη και νούμερο. Πώς θα βγούμε αύριο από το σπίτι. Ρεζίλη γίναμε. Χίλιες φορές ρεζίλη, ρε μάνα, παρά να έχω αυτό το δεινόσαυρο. Άμα και μην το ξανακάνεις αυτό, μάνα, πια. Μην μου ξαναφέρεις νύφη εδώ μέσα, γιατί θα γίνει. Εγώ τη Μαρίνα θέλω, ρε μάνα. Ποια Μαρίνα? Τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα και ψωμί και ελιά. Ελπίζω να διασκέδασες, ε. Ωραία περάσαμε, αλλά... Να ρε, Σιτώνη, ξοδεύεις πολλά ενώ είσαι άνεργος. Α, δεν θέλω να το ξαναπείς αυτό. Κακό είναι δηλαδή που σε διασκεδάζω λιγάκι. Εδώ ολόκληρη μηχανή σου κλέψανε. Άσε, μωρέ, μη μου το θυμίζεις κι αυτό. Όσο σκέφτομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από την κλεψιά, με πιάνει τρέλα. Μωρέ, πες το ψέματα. Πολύ μεγάλη σαπίλα μας τριγυρίζει. Αγάπη μου, να φεύγω τώρα. Δεν θέλω να ανησυχεί και ο πατέρας. Έννοια σου και δεν θα ανησυχεί για πολύ ακόμα. Θα γίνεις δικιά μου στο πολύ σύντομα. Αγάπη μου, στο πολύ σύντομα. Διάργησες. Το πρώτο κλεφτρόνι, έτσι, ε. Βλέπεις φάση ο δικός σου, έτσι. Σκίζει. Παιδί μου, είμαι κλεφτρόνι με ιδεολογία εγώ. Την πενταμισάρα όμως δεν τη βλέπω. Α, η δικιά σου. Μανάρι μου. Δεν μου είπες από μηχανή, ξέρεις. Αν ξέρω, λέει, τώρα θα δεις. Για ανέβα να σε δούμε. Ιδού η Ρόδος, είδω και το πίδημα. Από Ρόδο δεν ξέρω, αλλά από πίδημα θα σε σκίσω. Έχω την εντύπωση ότι είσαι ανάποδα. Άντε καλέ, η ιδέα σου. Τι έγινε, ρε, είσαι καλά? Ναι, χαρά είμαι. Και ύστερα μου έλεγες ότι ξέρεις από μηχανή, ε. Δεν φταίω εγώ. Φταίει το σύνθημα που λέει φύτεψε κι εσύ ένα δέντρο μπορείς. Και τα φυτεύουν όπου θέλουν. Ποιος κι ορατάς το φύτεψε εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Α, κατέβασέ με. Ωραία το σκέφτηκες, ρε Στάθη, ντύθηκες κλεφτρών. Πώς θα μπεις ανάμεσά τους, χωρίς να σε ψηλιαστούνε, ε? Δεν σε φοβάμαι, ρε. Προχώρα, προχώρα και θα τα καταφέρεις. Θα βρεις την άκρη, είσαι μεγάλος. Έτσι μ' αρέσει. Για καλά, κλεφτρόνια, τι γίνεται, καλά, να κάτσω, ευχαριστώ. Τι βρίσκω να πούμε όταν είμαι στο συνάφι αυτό? Να πούμε, δώσε μου για μένα κλεφτρόνι και πάρε μου την ψυχή. Ρε Μαγίδη, είσαι και ο πρώτος. Μου κάνεις, κάτσε. Καθισμένος είμαι. Που λες, δικέ μου, εγώ άμα να πούμε δεν κάνω τρεις μηχανές τσουρνό, να πούμε, δεν αισθάνομαι μέσα μου, έτσι, να πούμε, δημοκρατική ελευθερία. Γουστάρω να πούμε, να βλέπω τους οικογενειάρχες μαζί με τα εκατά να ψάχνουν να βρουν το χαμένο άλογο. Εγώ να πούμε, και έτσι είμαι. Άμα δεν νιώθω καλά, άμα δεν κλέβω τις μηχανές των άλλων, παιδί μου. Είναι άλλοι, ο καθένας το είδος του και ο αρκουδέας της συλλήψης. Δεν καταλάβω. Εσείς, μόνος μου μίλαγα. Αμάν, μου πήρα τη μηχανή. Ρε κλεφτρόνια, συνάδελφου, μηχανή κλέβεται.
Εσύ, λέγε που είναι η μηχανή. Λέγε που είναι η μηχανή, θα σε σκοτώσω. Πού είναι η μηχανή, ποιος την πήρε, λέγε. Εσύ, πού είναι η μηχανή, όχι, συγγνώμη, συγχωρείτε. Έκανες καλή δουλειά και τα τσακώνεις. Αλλά μέρα μεσημέρι να την αποφεύγεις τη δουλειά γιατί παχαίνει. Δηλαδή βρωμίζει. Μα ήταν περίπτωση σου λέω. Η μπεκάτσα έκατσε από μόνη της. Καλά έκανε για βούτα. Προπόνηση με τον Αλέφα το είχες. Τώρα γιατί μου τη βγαίνεις με πέναλτι. Γιατί χάθηκες. Το αλυσβερίσι είναι ανελιπώς Δούνα και Λαβίνη. Και εσύ έχεις μείνει πολύ πίσω στο Δούνα. Μη μου βάζεις γκολ από offside τώρα. Άσε που πρέπει να ζωντάρεις γιατί ξέμεινα. Πάλι. Αφού έχω έξοδα. Και το αντίκρισμα της τσόντας ποιον. Μεγάλη δουλειά και το κλειδί στο χέρι. Σαν κύριοι θα μπούμε, φορτωμένοι θα βγούμε. Μήπως δεν έχεις φάει. Όχι, αφού σου λέω στεγνός. Γιατί δεν το λες αγόρι μου τόση ώρα. Εγώ θα βάλω το φαΐ και εσύ θα βάλεις τις λεπτομέρειες της δουλίτσας. Κι άμα γουστάρω το κόλπο, θα πέσει και το μαρούλι. Ράδι ενεργό το μαρούλι. Τι είναι αυτό που θα συντομεύσει το γάμο μας? Δουλειά! Βρήκες δουλειά! Ναι, αγάπη μου. Και ξέρεις που είναι? 2 τετράγωνα πιο κάτω από το μαγαζί σας. Αγάπη μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι. Λοιπόν, αύριο κιόλας θα έρθεις να με ζητήσεις από τον πατέρα μου, ε? Κάτσε, δεν μη βιάζεσαι. Άσε πρώτα να περάσεις καμιά εβδομάδα. Και εξάλλου ξέρεις τι σκέφτηκα. Τι? Τώρα που δεν έχεις τη μηχανή, θα έρχομαι εγώ κάθε πρωί και θα σε παίρνω με το αυτοκίνητο, θα σε βοηθάω να ανοίγεις το μαγαζί και μετά θα πηγαίνω εγώ στη δουλειά. Έτσι κι αλλιώς στο δρόμο μου είσαι. Αγάπη μου, είσαι πολύ καλός. Λοιπόν, όλα τα σκέφτεσαι εσύ. Για κύριε, στη σειρά σας. Εντάξει μωρέ, εντάξει. Από τι γίνεται εδώ πέρα ρε παιδάκι. Εσείς είστε μέσα για το πτυχίο να βρείτε δουλειά ή για τον καμπινέ. Οχ. Οχ. Στη σειρά κύριε. Στη σειρά. Στη σειρά κύριε. Εντάξει ρε παιδιά, μη φωνάζετε πια. Πόσο ζητούν? 3. Και οι υπόλοιποι τι περιμένουν εδώ? Ξέρω εγώ, είσαι ζητάνε θέση για πάρκινγκ. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, φεύγω. Αμέ, το πορτοφόλι μου, το πορτοφόλι μου. Φιλάρα, δεν μας λες να πούμε τώρα την ομάδα αίματος που ανήκεις? Γιατί? Γιατί θα σου χρειαστείς το πρώτο βοηθειό για τη μετάγκηση που θα σου κάνουμε από το κόμμα που θα έχεις πέσει. Ποιο κόμμα ρε φίλε? Εγώ δεν μπαίνω σε κόμματα. Γιατί? Με στενεύουν τα παπούτσια. Και γιατί δεν κόβεις τα νύχια σου, έτσι να έχουμε καλό ερώτημα? Ρε μάγκα, μαλώνεις. Μαζί μου εσείς, έτσι? Ναι. Μπράβο. Εγώ? Ναι. Μαζί σου? Ναι ρε. Να μαλώσω? Ναι. Γιατί? Έτσι, μαζί μου εσείς, έτσι? Ναι. Α, μπράβο. Άσε ρε φίλε, βρες άλλο κορόιδο. Του φευγάτου η μάνα δεν αυτοκτονεί. Πολύ σε γουστάρω ρε φίλε. Δεν μου λες αυτός είναι ο φρέσκος που παίρνει τις μηχανές? Αυτός είναι. Και πού εδρεύει? Αμφιθέας 86, αλλά μη μου τη σπάς με αυτόν. Κάτσε ρε παιδάκι μου, εγώ δεν γουστάρω. Λοιπόν, όλα είναι κανονισμένα. Τι κανονισμένα? Παγάκια δεν έχουμε. Την Τετάρτη θα χτυπήσουμε. Θέλουμε χέρια. Γιατί? Εμείς οι 3 δεν φτάνουμε. Όχι, δεν φτάνουμε.
Μην ξεχνάτε ότι θα βρισκόμαστε στο κέντρο και πρέπει να τελειώνουμε γρήγορα. Καθώς του Φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Παρακαλώ, τι θέλετε, κυρία μου. Εδώ πουλάνε μηχανές. Μάλιστα, εδώ. Θα ήθελε μία με δύο ρόδες. Όλες με δύο ρόδες είναι. Υπάρχουν και τρίκυκλα, ρε. Θα σου πω καμιά κουβέντα τώρα, γεροντοκόρη. Κοίταξε, γεροντοκόρη, να πεις την αδερφή σου. Κονδέ. Σας παρακαλώ, κυρία μου, πέστε μου τι θέλετε να τελειώνουμε. Αυτήν θέλω. Μήπως είναι κλεμμένη. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Εμείς είμαστε σοβαροί επιχείρηση. Το βλέπω, το βλέπω. Τη μηχανή μου όμως δεν βλέπω. Ποια μηχανή σας? Τη μηχανή που μου κλέψανε, ναι, ρε. Μου την έκλεψε ένας... Και τώρα θα την κυρία μου να βρείτε τη μηχανή που σας έκλεψε ένας... Ναι, εδώ. Γιατί αυτόν τον βρήκα. Τη μηχανή όμως δεν βρήκα. Και ποιος είναι αυτός που τη βούτυξε? Είναι αυτός που θα φάει το χαστούκι. Μα τι γίνεται εδώ? Εμείς είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Σκάσμος, ρε. Πήγε πιο πέρα σου. Αυτός εδώ μου βούτυξε τη μηχανή και αν δεν μου τη δώσετε εδώ και τώρα θα γίνει της γριάς το κάκελο. Εντάξει. Εμείς κάπου γνωριζόμαστε. Και εμείς γνωριζόμαστε. Είναι το κλεκτρόνι που έκανε κράγια βούτα. Μου έκανε εντύπωση μύτη σου. Έχεις πολύ εντυπωσιακή μύτη, ρε φίλε. Όποιος έχει εντυπωσιακή μύτη έχει και κάτι άλλο που είναι εντυπωσιακότερο. Στην πάντα, ρε μάγκες. Εσύ έκλεψες τη μηχανή του κυρίου? Είναι αυτή που κάναμε τις προάλλες δύο. Σχεσμός! Επιτρέπετε να ανακλέβετε ένα τέτοιο κλεφτρόνι που κάνει τέτοια κάλυψη και παραλλαγή. Θες ένα ουίσκι, αγόρι μου? Ευχαρίστω στα ντόπινα. Τσιγαράκι. Το ουίσκι σας. Τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε. Φωτιά. Ευχαριστώ και από αυτή έχω. Τι φοβήθηκες, ρε. Τι φοβήθηκες, ρε. Ρε, μας δούλεψε, ρε, αυτός. Στο τόπο, ρε. Ο άνθρωπος είναι άλλα ανοιξηγημένο. Λοιπόν, φίλε, έχεις τύχει βουνό. Βρήκες δουλειά. Άσε τη δουλειά κατά μέρος και παίζουμε τη μηχανή μου τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, φίλε, σε συμπάθησα. Είσαι καινούριο αίμα στη δουλειά. Αυτή η μηχανή σ' αρέσει. Θα την πάρεις. Σε κάνω άνθρωπο εγώ. Με ξένη μηχανή θα με κάνεις άνθρωπο, ρε, αφού αυτή δεν είναι δική μου. Από σήμερα είναι δική σου. Και η διαφορά θα χρεωθεί στο λογαριασμό σου. Και θα εξοφληθεί με είδος. Δηλαδή θα χρωστάμε και από πάνω. Και εγώ χρωστά, αλλά μου δώσε αυτοκίνητο ο άνθρωπος. Δηλαδή όλοι σου χρωστάνε. Εγώ βάζω το κεφάλαιο, μην είμαστε και αχάριστοι. Και ύστερα σου λέει ότι η αλλαγή χτύπησε το κεφάλαιο. Θέλει πολύ απεργία αυτός ο τόπος. Να χάρεις, όχι συνδικαλισμό στα κλεφτρόνια. Εμείς είμαστε μια υγιής επιχείρηση. Είσαι ο τέταρτος αυτό που κουβεντιάζουμε. Τι κουβεντιάζετε? Δεν έχει σημασία τι. Είσαι μέσα. Είμαι. Αλλά στην απεργία έχουν δικαίωμα και τα κλεφτρόνια. Θα κολλάς και ένσημα. Καλώς στα ουζάκια. Ευχαριστούμε. Άγια καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αφού είναι έτσι όπως μου τα λες, δεν μου μένει άλλο παρά να τους συλλάβω. Όχι, δεν θα τους συλλάβεις ακόμα. Εντάξει, κάναμε μια συμφωνία και μην την ξεχνάς. Α, εντάξει, κατάλαβα. Αυτό που σε καίει εσένα είναι η Μαρίνα. Αχ, και το ούζο με καίει. Ναι, τη Μαρίνα την αγαπώ. Να αγαπώ. Είναι κακό? Κακό δεν είναι. Έτσι όμως όπως την αγαπάς εσύ χωρίς ανταπόκριση είναι θάνατος. Πες το ψέματα, αλλά εκείνο που με καίει είναι η συμπεριφορά του πατέρα της, που νόμιζε ότι εγώ ήμουν κλεφτρόνι και έκλεψα τη μηχανή της κόρης του. Αλλά τώρα που τη βρήκα, θα δεις τι θα του κάνω. Αυτό θα έλεγα καλύτερα να το ξεχάσεις, αν θες κάποτε να κερδίσεις τη Μαρίνα. Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε. Ο Στάθης μπορεί να κάνει το κλεφτρόνι, αλλά είναι τσέντλεμαν. Και ένα τσέντλεμαν... Παίρνει λίγα λουλούδια και πηγαίνει σπίτι να της μιλήσει για τη μηχανή. Και έτσι θα μ' αγαπήσει. Δεν ξέρω αν θα σε αγαπήσει, πάντως θα σε προσέξει σίγουρα. Αυτό θα κάνω. Ή στο χώμα ή στο στρώμα της. Γεια μας. Γεια μας. Φύσηξε λίγο τη μύτη.
Εσύ! Τα σέβη μου, κύριε Αρχέλα. Τα σέβη σου μου είναι αχρίαστα. Κι άλλη μηχανή δεν έχουμε για κλέψιμο. Κατάλαβες? Εγώ την έχω τη μηχανή σας, κύριε Αρχέλα. Εγώ. Κάτι μας είπες τώρα. Νομίζεις πως δεν το ξέρω ότι την έχεις εσύ, ε? Η αστυνομία δεν ξέρω τι κάνει και αφήνει ελεύθερα κάτι κλεφτρόνια. Σαν και σένα. Κλεφτρόνι εγώ? Τι? Δεν είμαι κλεφτρόνι, κύριε. Εγώ είμαι πτυχιούχος. Πού? Στη βούτα? Όχι, στην οικονομία. Και ένας οικονομολόγος δεν χρειάζεται να βουτήξει. Ένας οικονομολόγος σου κάνει ένα πρόγραμμα οικονομολογίας και σου τεινάζει τα πρέκα στον αέρα. Κατάλαβες? Στόπ τα επιδόματα, να αύξηση από εδώ, να αύξηση από εκεί και σε αναγκάζει να τραγουδάς βάδιζα και παρόμιλο. Αυτό ήταν το λάθος σου για μένα, κατάλαβες? Δεν κατάλαβα τίποτα και σε παρακαλώ φύγε από εδώ. Θα φύγω. Αλλά πριν φύγω, θέλω να ξέρεις ότι μια μέρα εγώ θα κρατάω στα χέρια μου την οικονομία αυτής της χώρας. Αυτός ο τόπος μια μέρα θα κρέμεται από τα χέρια μου. Σοβαρά? Μα τι μας λες? Το λέω. Και σου λέω και κάτι άλλο. Σου δίνω την ευκαιρία να μου προσφέρεις το χέρι της Μαρίνας. Επειδή δεν έχω το χέρι της Μαρίνας κοντά μου, πάρε το δικό μου. Θα σε βοηθήσω εγώ να ανοίξεις το μαγαζί. Δεν είναι δουλειά για γυναίκες αυτή. Μα εγώ κάθε φορά τα ανοίγω. Έλα, δώσε μου το κλειδί. Ωραία. Ορίστε. Τι να αργήσω, εδώ προλαβαίνουμε και για ένα καφέ. Τηλεφώνησε να μας φέρουν. Ωραία. Έκανε καλή δουλειά ο Τόνι. Ωραία, καλή δουλειά έκανε, δεν λέω. Αλλά γιατί δεν μου λέτε και εμένα που θα χτυπήσουμε, ε? Γιατί με αφήνετε στο μαύρο σκοτάδι? Όταν ξέρεις την αλήθεια, πάντα κινδυνεύεις. Εσύ δεν χρειάζεται να ξέρεις. Κάτσε ρε παγιάτικε, ρε φρέσκερ. Να μην ξέρω ποιο κεφαλαιοκράτη θα χτυπήσουμε να του πιούμε το αίμα. Όταν έρθει η ώρα, θα μιλήσουν τα κλειδιά. Μιλάνε τα κλειδιά. Ετοιμάζονται για πολύ μεγάλη βούτα. Αλλά δεν ξέρω πού θα χτυπήσουν. Και το χειρότερο είναι ότι είμαι κι εγώ στην επιχείρηση, κατάλαβες. Θα ήταν ωραίο να ξέρω πού για να τους τσακώσω επ' αυτοφόρο. Πρέπει να τους παρακολουθήσω. Όχι, ρε παιδάκι, δεν τους παρακολουθείς. Άμα τους παρακολουθείς θα τη μοιραστούν τη δουλειά και θα μας τη χαλάσεις τώρα. Άστο τώρα. Αλλά πρέπει να ξέρω πού θα χτυπήσουν. Άστο αυτό σε μένα. Έχω τον τρόπο μου, εγώ μη σε νοιάζει. Σίγουρα. Τι τώρα, ότι θα είμαι, λέμε. Εντάξει. Αφού με γάτα. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Δεν μου λες. Έλα. Με τη Μαρίνα τι γίνεται? Κοίταξε, η Μαρίνα δεν με θέλει. Α. Εγώ τη θέλω, την πρεσάρω. Θα την καταφέρω αφού έχω σπινάρω σε γιαούρτι επάνω, αφού με γάτα τώρα. Να σου πω κάτι, ρε. Έλα, ρε. Μακάρι να είχα μια κόρη να σε κάνω γαμπρό. Μην το ξαναπείς αυτό. Άντε, για χαρά. Μαρινάκι, τηλέφωνο. Ναι. Έλα, ρε Τόνι, γιατί άργησες? Δεν θα έρθεις? Γιατί? Τι δουλειά? Γιατί δεν μπορείς να μου πεις? Εντάξει, Τόνι, πες ότι θες να ξεφύγεις και εντάξει, εντάξει, γεια. Άρε, Τόνι, ώρες ώρες με φοβίζεις τόσο πολύ. Κοκακόλες, φιστίκι αράπικο. Σάμαλι, κοκακόλες, εγώ θα σε πάρω με παπά και με κουμπάρο. Φιστίκι αράπικο. Ο ένας ύποπτος και ο άλλος περίεργος. Πολύ περίεργος, αλλά μ' αρέσει γιατί επιμένει. Κατά πιάνω Σολομού. Καλά έχεις Σολομούς εδώ. Κάποιος κερατάς πέταξε κονσέρβα. Ρε παιδάκι μου, θέλω να με βοηθήσεις, ρε μωρό μου! Έλα, για φτιάχνω, τι θέλεις! Τι θέλω, κατέβα κάτω στο πάτο να σου πω, έλα! Ράνια μου άκου, σήμερα το βράδυ...
ενδιαφέρουν τα ακριβά πράγματα. Πώς θα χτυπήσουμε ρε παιδιά! Κοίτα που όλο το σκοτάδι μ' αφήνουνε! Ουφού! Πώς θα χτυπήσουμε ρε παιδιά! Γρήγορα ρε, δεν είναι ώρα για εξηγήσεις! Μη σπρώχνετε ρε! Αμάν! Εσύ! Κάπου το ξέρω αυτό το μαγαζί! Το γραφείο! Δεν είναι δυνατόν! Αμάν! Μέσα! Τι μέσα λιώνουμε! Γιατί ρε στις παιδιά, γιατί ρε παιδιά δεν μου είπατε σε ποιο μαγαζί θα έρθουμε να κλέψουμε. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα τώρα ρε φίλε. Ας τα λόγια να κοιτούμε άλλα. Αν είναι κουβαλής. Να πάρω το τασάκι. Κάτι είναι γι' αυτό. Κουνήσου. Ναι, κουνιέμαι, αλλά τι άλλο να... Άντε ρε, πάρε κάτι, κλέβε. Ναι, να κλέψε το σίδερο. Είναι αυτά που παίρνεις ρε χαζός, είσαι στα κρυφά να την πέσεις. Ρε παιδιά, σιγά, μην τα κλέψεις όλα τώρα. Ήρεμα ρε σίδερο. Ρε παιδιά, άμα τα κλέψουμε όλα τώρα, αύριο τι θα έχουμε να κλέψουμε, αμαρτία είναι. Τον κλείνουμε τον αύριο. Είπαμε με ηρεμία ρε παιδιά. Ουχ, με ηρεμία. Τι ρε, τι σε νοιάζεις, ένα πατέρας σου είναι. Μπορεί να γίνει πατέρας μου ρε. Είναι αυτά που λένε ρε κουβάλα και στην παρλά. Και εσύ, ρε εσείς, ρε παιδιά, ήρεμα ρε παιδιά να κλέβετε, αύριο τι θα έχουμε να κλέψουμε, σκεφτείτε και την ανεργία ρε παιδιά. Ω, αυτό είναι πρώτο πράγμα. Ας το κάτω, ας το κάτω. Πάει να πάει στο ακριβό, πάει το τόλο που είναι φτηνό. Αχ, τι να χαθεί. Φλάκα, όλοι είναι δυνατόν. Ρε εσείς παιδιά, ήρεμα, μην τα κλέβετε όλα. Αχ, ρε σιράν, μήπως σκέφτηκες να πάρεις τηλέφωνο, το ξέχασες. Πού είναι ο συνεγερμός. Δεν ψάχνεις, δε. Το συνεγερμό. Να κλέψουμε και το συνεγερμό. Μαζί μου να το πάρει. Αχ, ρε Μαρινάκη. Αχ, ρε Μαρινάκη. Σε κλαίνουνε, ρε Μαρινάκη. Αύριο ούτε κιλότα να θα έχεις να κουράσεις, Μαρινάκη. Ωραίος ήχος. Ο ξύλος με τη γραβάτα είναι γάτα, είναι γάτα. Τσακα, τσακα, τσακ. Αυτοί ήδη είχαν κλέψει και τη μηχανή σας. Μπορείτε να περάσετε από το τμήμα να την πάρετε. Δηλαδή αυτοί ήθελαν να μας ξεκληρίσουν. Μας είχαν βάλει στο μάτι οι άτιμοι. Ναι, σας είχαν βάλει στο μάτι. Έτσι δεν είναι, Δεσποινής Μαρίνα? Σας παρακαλώ, μην συνεχίζετε άλλο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρχιπαστινόμε. Όχι εμένα. Τον ευεργέτη σας πρέπει να ευχαριστήσετε. Χωρίς αυτό θα είχατε ακόμα τραγικότερες περιπέτειες. Εσείς τι λέτε, Δεσποινής Μαρίνα? Αφήστε την, έχει πάθει σοκ. Σοκ είχε πάθει κι αυτός που τον κλείσατε στη φυλακή. Ευτυχώς όμως για λίγο. Εδώ έχω τη διεύθυνσή του. Είμαι σίγουρος πως θα του ζητήσετε συγγνώμη. Καληνύχτα σας. Καθυστέρησα, αλλά έπρεπε να τον προετοιμάσω λίγο. Ξέρετε, ο Στάθης μου αντιδρά περίεργα με τις απρόοπτες επισκέψεις. Σε όλα αντιδρά περίεργα. Τώρα όμως όπου να είναι θα έρθει. Σας παρακαλώ, δεν βιαζόμαστε. Με την ησυχία του. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι, ούτε άνθος στην αμμουδιά, ούτε άνθος στην αμμουδιά. Έρχεται για βρυσούλες, λογίβουνα ραχούλες. Έρχεται για βρυσούλες, λογίβουνα ραχούλες. Μάνα, διώξε την ύφη, αλλιώς πέφτω από το μπαλκόνι. Χριστός και μάνας, μην πλησιάζεις λιγικά. Τι θα κάνεις, αγόρι μου, τρελάθηκες. Ναι, τρελάθηκα. Ποιος ξέρει τι μου βάλει, μου ξανακουβάλισες, λοιπόν, διώξει ή αυτοκτονώ. Μα πώς θα τη διώξω, αφού δεν την είδες ακόμα. Σάμπος, δεν ξέρω τον κούστο σου. Σίγουρα θα είναι καμία που ξέφυγε από το θεραπευτήριο ο Άγιος Παντελεήμονας. Διώξει τη μάνα, αλλιώς θα πέσω. Όχι, αγόρι μου, μην πέσεις. Φύγετε, σας παρακαλώ, θα κρεμοτσακιστεί.
πάμε να φύγουμε, αφού δεν μας θέλει. Εγώ δεν φεύγω αν δεν με δει. Δεν θέλω να σε δω. Δεν θέλω να χαλάσω το οπτικό μου πεδίο. Φύγε από το σπίτι μου, μη σου πω καμιά κουβέντα. Μα πώς του μιλάς μωρέ έτσι του κοριτσιού. Έτσι μη μιλάς γιατί θα πέσω έτσι. Φύγε από το σπίτι μου, καλό κουμάς θα είσαι εσύ. Άρε μάνα, όλες του σκηνιού και του παλουκιού μου κουβαλάς εδώ μέσα. Πρόσεξε πώς μιλάς. Το κορίτσι είναι από σπίτι. Κι αν είναι να με κάνεις ρεζίδι συνεχώς, καλύτερα να γκρέμω τσακίς, δεν ανησυχάζω. Εσύ το λες αυτό ρε μάνα, τότε θα πέσω. Όχι, όχι βρε παιδάκι, έλα μέσα να τη δεις. Δεν θέλω να τη δω. Έλα βρε κορίτσι μου, έλα να σε δει. Δεν θέλω να τη δω. Ορίστε, δες με. Κάπου την έχω ακούσει αυτή τη φωνή. Μαρίνα, Μαρίνα, να. Παναγιά βοήθεια, θα τσακιστεί. Αχ, ρε εσύ μάνα, τι μου έκανες με τις νύφες που μου κουβαλούσες. Κρατήσου, αγόρι μου. Αχ, ρε εσύ Μαρινάκη, θα με φάει για σένα το μαύρο χρώος. Μου με πιάνεις από την γραβάτα. Γιατί, αγάπη μου. Γιατί θα μου πεταχτούν τα μάτια έξω. Αγάπη μου. Αχ, Μαρινάκη μου, για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Τώρα που η Μαρίνα έφαγε χορτάρι και μου πες αγαπώ. Την αγαπάει ο τρελός. Θα του γράψω και το μαγαζί. Πώς βρέθηκες εδώ ρε Μαρινάκη? Η κοπέλα είναι που σε περίμενα στο σαλόνι. Όχι ρε Θεέ, γιατί δεν μου το έλεγες πιο μπροστά ρε μάνα. Μη με νικοβάλεστε, ένα στρώμα, γρήγορα ένα στρώμα. Δεν μπορώ μανούλα με, δεν μπορώ. Σύρεφε ρε πυροσβεστικό. Πώς θα ξεκρεμαστώ τώρα εγώ από εδώ? Δώσ' μου τα χέρια σου, εγώ είμαι εδώ. Κύριε Στάθη, μη φοβάστε, πέστε, είναι μαλακά. Πέσε. Τι λέει ο να πέσω. Πού να πέσω, άμα πέσω θα με μαζεύουν με το κουταλάκι. Αχ, Μαρινάκη μου, θα σε δω στον παράδεισο. Κρατήσου, αγόρι μου. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Κρατήσου, αγάπη μου. Δεν αντέχω άλλο, πέφτω. Πέφτω, δεν αντέχω άλλο. Μα τι γίνεται, αντί να πέφτω σηκώνομαι. Καλέ, ποιος σου είμαι, ο Σούπερ Γκούφι είμαι.